Φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV, όπω κάθε Δευτέρα 8 8.30. Σήμερα έχουμε έναν παλιό γνώριμο τη εκπομπή, το Θάνο το Μεγκρέλι, ο οποίο είναι καθηγητή Αγγλικών, έχει, είναι, έχει, PhD σε Social Psychologist, έχει MSc σε Applied Linguist, Linguistic, είναι ιδιοκτήτη τη Precision English και νομίζω ότι καλύτερο από το να έχουμε κάποιον άνθρωπο που θα μα μάθει Αγγλικά στη χώρα που ζούμε. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, Αγουστίνε, και ευχαριστώ που με προσκάλεσε στην εκπομπή σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα έκανε την τιμή για τρίτη φορά, νομίζω, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια που είσαι ε, εδώ μαζί μα. Και νομίζω αφορμή είναι ένα poll που κάναμε στο Facebook group είναι στο Λονδίνο. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο στοιχείο στην εκμάθηση τη αγγλική γλώσσα. Ε, δεν ξέρω εσύ, Θάνο, τι πιστεύει και θα σου πω τι απαντήσαν εδώ τα τουλάχιστον 300 άτομα που κάθισαν και ασχολήθηκαν. Ε, Σίγουρα, εντάξει, κάτι που δυσκολεύει πολύ του Έλληνε στην Αγγλία και το έχω βιώσει και εγώ ο ίδιο, είναι η επικοινωνία, η γενικότερη επικοινωνία, αλλά κυρίω ό,τι έχει να κάνει σχέση με τον λόγο. Α, δηλαδή, επικοινωνία όταν μιλάμε, συζητάμε με του Άγγλους γιατί για μένα αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία και δεν μπορεί να κατανοηθεί εύκολα και μετά από πολλά χρόνια, γιατί δηλαδή και εγώ αντιμετωπίζω δυσκολίε μετά από τόσα χρόνια, α, σε διάφορα αυτά λέγονται nuances of English language. Δηλαδή, ένα παράδειγμα τώρα τελευταία που μου έτυχε με έναν μαθητή μου, ε, μιλούσαμε για μια λέξη η οποία, παραδείγματος χάρη, στο, στο, κομμάτι του, του legal, εντάξει, είχε τελείως διαφορετική σημασία από ότι στο κομμάτι το, ε, ας το πούμε, το communication. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά και δεν μπορούσα να καταλάβω τη διαφορά, γιατί ήταν τόσο μικρή διαφορά, τόσο nuanced αυτό που λέμε, είχε τόσο λεπτότητα, στην, στις διαφορές της που uh, δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς σήμαινε μέσα σε ένα, σε ένα contract γιατί uh, είναι δικηγόρος ο συγκεκριμένος και προσπαθούσαμε να δούμε λίγο πώς θα μπορούσε να uh, μεταφραστεί κάτι στα ελληνικά. Ε, οπότε ναι, και εγώ αντιμετωπίζω και όλοι αντιμετωπίζουμε εντάξει εγώ σε ένα άλλο level βέβαια ο καθένας στο δικό του level οπότε για μένα το πιο σημαντικό πρόβλημα και το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ομιλία, η συζήτηση όταν ιδίω ε, υπάρχει αυτό που λέμε nuanced expressions, the nuance, nuances of English language και όταν υπάρχει φυσικά και το banter. Το banter δηλαδή είναι η συζήτηση των Άγγλων όταν ε, χρησιμοποιούν αργό δηλαδή, idioms και διάφορα τέτοια και εμείς θα βγούμε μια μέρα στη, στην pub μαζί τους <laughs> και μπορεί να μην καταλάβουμε τίποτα από το banter ε, και που, που λένε. Οπότε ε, για μένα αυτά είναι τα δύο κομμάτια τα οποία δυσκολεύουν περισσότερο τους ε, Uh, τους uh, language learners που λέμε, δηλαδή τους uh, uh, ανθρώπους που μαθαίνουν την αγγλική σαν δεύτερη γλώσσα. Και επίσης uh, για μένα κάτι σημαντικό που το έβαλα μέσα στην, στις επιλογές uh, ήταν ότι uh, Πόσο, πόσο Αυτό που λέμε, την ικανότητα που έχει και, την, και το motivation, δηλαδή το κίνητρο που έχει ο κάθε ασκούμενος να μάθει τη γλώσσα. Γιατί ε, από την εμπειρία μου εδώ και τα τελευταία 7 χρόνια που διδάσκω την αγγλική γλώσσα σαν δεύτερη γλώσσα, γιατί την έχω, όπως έχουμε ξαναναφέρει την έχω διδάξει και σαν πρώτη γλώσσα την αγγλική σε αγγλικά σχολεία, σε γυμνάσια, και ηλικία, είναι ότι αυτό το motivation που λέμε, το motivation υπάρχει παντού, υπάρχει δηλαδή και στους, ε, και στους ενήλικες και στους ανήλικους. Ε, και είναι το, θέμα, το, 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 δύσκολο θέμα, το δύσκολο πράγμα είναι ότι δεν αναγνωρίζεται από τους ίδιους τους, ε, τους εκπαιδευόμενους δηλαδή λένε εγώ είμαι μια χαρά ότι εγώ προσπαθώ δίνω τον καλύτερο μου με αυτό αλλά ε, το θέμα είναι τι κίνητρο υπάρχει και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας για μένα σαν καθηγητής και γι' αυτό ρίχνουμε πάρα πολλή δουλειά στο needs analysis και σε κάποια άλλα στατιστικά δεδομένα. Προσπαθούμε να δούμε ε, τη συμπεριφορά των μαθητών και να έτσι να, να πλάσουμε την ύλη να είναι προσαρμοσμένη πάνω στα ενδιαφέροντά του, ώστε να μην υπάρχει πτώση σε αυτό που λέμε κίνητρο και motivation στα αγγλικά, ανάλογα. Πάντω, το μεγαλύτερο ποσοστό που απάντησε, που τι πιο θεωρούν το σημαντικότερο στοιχείο για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας το μεγαλύτερο ποσοστό είναι η προφορά. Mm -hmm. Ανάπτυξη καθαρής ε, ομιλίας και μείωση της επίδρασης της, μη, της μητρική ε, προσοδείας. Mm -hmm. Και το δεύτερο μεγαλύτερο είναι η πρακτική στην πραγματική ζωή. Αυτό που έλεγες, δηλαδή θέλουν να συμμετέχουν στην πραγματική ζωή και να έχουν μια καθημερινή χρήση της γλώσσας ώστε να μπορούν να μάθουν τα αγγλικά καλύτερα. Ναι, αυτά είναι ε, σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό το, το δεύτερο που ανέφερες, το πρώτο. Ε, σίγουρα πρέπει να κρατήσουμε αυτό που λέω σε όλου, γιατί διδάσκω και προφορά σε πάρα πολλού. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το ID μα. Ε, και να μπορέσουμε να δουλέψουμε την, την προφορά έτσι ώστε να. Ουσιαστικά να μαλακώσουμε λίγο αυτό το ελληνικό background που υπάρχει, αλλά όχι φυσικά να το αποφύγουμε. Και ούτε χρειάζεται δηλαδή μπορούμε να αναπτύξουμε την προφορά μα μέχρι εκεί που αισθανόμαστε εμεί confident και εμει αισθανόμαστε άνετα. Γιατί όσο και να είναι, η προφορά έχει να κάνει με κάτι το οποίο θα πρέπει ο άλλο που μιλάει να, να αισθάνεται άνετα όταν μιλάει, να μην προσποιείται δηλαδή. Ακριβώ. Δηλαδή, ναι, η προφορά είναι κομμάτι δηλαδή, που πρέπει να βελτιωθεί, θα πρέπει να βελτιωθεί στο ποσοστό. Στο to what extent, όταν λέμε δηλαδή, στο ποσοστό στο οποίο τον κάνει να αισθάνεται άνετα. Αυτό είναι το σημαντικό και όχι να προσποιείται. Ε, αυτή είναι μια σύμβουλη που μπορώ να δώσω αρχική, δηλαδή σε αυτού στους, στους που θέλουν να βελτιώσουν την προφορά του, να κοιτάνε πώς να μειώσουν δηλαδή κάποια σύμφωνα και φωνήντα τα οποία είναι ελληνικά. Παραδείγματο χάρη το α, το α, ε, στην αγγλική γλώσσα υπάρχουν πέντε διαφορετικά α. Οπότε, ε, ε, αν μπορέσουν λίγο να τα βελτιώσουν αυτά και να ε, ε, καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ του. Οκ, okay, δηλαδή κυρίω αυτό που έχουμε πρόβλημα είναι το σουά sound και το, α, και το alpha, a, a, a and e μαζί που είναι. Δηλαδή δεν λέμε bank, λέμε bank. Οκ, okay, δηλαδή είναι αυτέ οι διαφορέ οι μικρέ που υπάρχουν. Εντάξει, αν μπορούν να το βελτιώσουν αυτό, καλώ αρχικά με σύμφωνα και φωνή. Εν χάρη το ταφ το δικό μα, η γλώσσα ακουμπάει πάνω πλατιά. TAF, το αγγλικό το T είναι πιο λεπτό, δηλαδή ακουμπάει το TIP of the tongue, Δηλαδή, και yeah. δημιουργείται ένα άλλο ύφο. Αυτά δηλαδή, άμα τα δουλέψουν λίγο, θα, θα, μειώσουν αυτό που λέμε, δηλαδή την, το, την πιο, τη σκληράδα τη ελληνική γλώσσα. Αλλά από εκεί και πέρα, είναι στο, στο καθενό το χέρι πόσο αισθάνεται άνετα για να μπορέσει να, να πάει παραπέρα. Είναι ωραία τύψη όλα αυτά που μα λες, Τάνο. Ε, για να μάθουμε καλύτερα την, αγγλική γλώσσα εκτό από την προφορά. Παίζει ρόλο και η ανάλυση συμπεριφοράς. Ε, για μας ε, ναι παίζει το precision English ε, ε, παίζει γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η μέθοδος που ακολουθούμε ε, το το behaviorism που λέμε ο συμπεριφορισμός είναι αυτό ε. ακριβώς δηλαδή ε, είναι μια τεχνική η οποία ουσιαστικά σπάμε ε, κάθε ικανότητα ή κάθε δεξιότητα σε μικρότερα κομμάτια δηλαδή για να δούμε που υπάρχει Επιστημονικό, είναι πολύ επιστημονικό, ε, πού υπάρχει το κενό, δηλαδή είναι σαν ε, έχουμε ένα puzzle και λείπουν κάποια κομμάτια, ε, πώς κάνουμε μια αναλογία τέτοια για να το καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή αυτά τα κομμάτια πώς θα μπορέσουμε να τα βρούμε, πού ε, αντικατοπτρίζουν και πώς θα μπορέσουμε να τα βάλουμε στο σημείο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ενώσεις στον λόγο. Ε, Αυτό είναι ο συμπεριφορισμό και ε, ουσιαστικά εμεί ακολουθούμε κάποιε στρατηγικέ όπω είναι το α, α, το task analysis, δηλαδή πώ πάμε την κάθε ικανότητα σε μικρότερα κομμάτια, μετά να την δουλέψουμε ξεχωριστά για να την κατανοήσει ο διδασκόμενος, ε, μετά ε, να την ενώσουμε, οπότε έρχεται μια άλλη στρατηγική, η οποία ονομάζεται chaining, ε, μετά να μπορέσουμε να κάνουμε scaffolding, δηλαδή να υποστηρίξουμε τι καινούργιε. Γνώσει που έχει ο διδασκόμενο, και μετά να κάνουμε fading, δηλαδή σιγά σιγά να φερούμε τα υποστηρικτικά κομμάτια και αρχίζει να ο διδασκόμενο να αισθάνεται ασφαλή και αρχίζει να, να χρησιμοποιεί τα καινούργια, την καινούργια γνώση καθημερινά στη στην γλώσσα όταν, όταν τη χρησιμοποιεί για να μιλήσει, για να επικοινωνήσει, να συζητήσει. Αυτό είναι ο συμπεριφορισμός. Θα μου δώσει έτσι ένα, ένα πρακτικό παράδειγμα για κάποιον. Ο οποίο τώρα έχει έρθει στην Αγγλία. Τι θα έκανε με αυτόν, Πόσα δούλευε μαζί του. Ε, πρώτα απ' όλα, κάνουμε πολλή δουλειά στο κομμάτι της, του evaluation. Δηλαδή, ε, δίνω στον, στον καινούριο μαθητή ε, ένα υλικό για να μπορέσουμε να δούμε σε τι επίπεδο βρίσκεται. Αυτά, αυτά συνήθω λέγονται diagnostic tests. Ε, είτε είναι, κάποια είναι γραμματικά, κάποια είναι λεξιολογικά, κάποια εξετάζουμε άλλα skills ανάλογα με το τι θέλει να βελτιώσει. Ε, αλλά το πιο σημαντικό, εντάξει, τα skills μα δίνουν μια πολύ γενική εικόνα του ε, τι και να υπάρχουν. Ε, Εμεί προχωράμε όμω σε, σε κάτι άλλο το οποίο ε, ουσιαστικά ελέγχουμε τη συμπεριφορά ε, μέσα από τάσει και ροπέ που έχει ο κάθε, ε, κάθε μαθητή και βλέπουμε τι τον ενδιαφέρει περισσότερο. Οπότε χρησιμοποιούν το Kobold ε, Questionnaire, το οποίο είναι ένα, ένα ερωτηματολόγιο που το χρησιμοποιώ και εγώ στι έρευνέ μου το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με το τι, τις τάσεις και τις ροπές ενός ενήλικα, γιατί κυρίως κατά ε, 90% διδάσκουμε ενήλικες επαγγελματίε, επιχειρηματίε ε, ή ε, φοιτητέ εντάξει, στις σχολές τους. Οπότε, για να μην ε, κάνουμε κάποιο, κάποια λάθος προσέγγιση, ε, δίνουμε αυτό το ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει 100 ερωτήσεις, ε, έχει πολύ μεγάλη, ε, το λένε, scientific base, δηλαδή έχει μεγάλη ερευνητική βάση, και για μένα πολύ αποτελεσματικό, γιατί βγάζει πολύ με μεγάλη ακρίβεια ποια είναι τα motivation στα κίνητρα του, του κάθε μαθητή. Ε, θέλω να καταλάβω κάτι. Έχουμε έρθει στο εξωτερικό και θέλουμε πάρα πολύ να διατηρήσουμε αυτή την πολιτισμική μας ταυτότητα. Mm -hmm. Παρατηρήσω ότι αυτοί που θέλουν να το κάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό επηρεάζει τον τρόπο που μιλάνε αγγλικά, επηρεάζει τον τρόπο που θα μάθουν αγγλικά. Δηλαδή, αν θέλουν να πηγαίνουν συνέχεια στα ελληνικά κλαμπ, στα ελληνικά καφέ, εστιατόρια, ελληνικέ κύκλου, να γιορτάζουν τα ήθη και τα έθιμά του και να είναι συνέχεια, που είναι προφανώ είναι πολύ σημαντικό αυτό, θα έπαιζε ρόλο στο να μάθουν σωστά αγγλικά. Ε, κοίταξε, πράγματο χάρη, να σου δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβει. Ε, σίγουρα η ελληνική ταυτότητα για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ή οποιαδήποτε ταυτότητα. Εντάξει, η Ισπανική, η Ιταλική, οποιαδήποτε ταυτότητα είναι το πιο, ε, το πιο σημαντικό πράγμα. Απλά ε, το θέμα είναι ε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη γλώσσα, επειδή έχει πάρα πολλά πολιτιστικά στοιχεία μέσα, θα πρέπει λίγο κι εμεί να αναμειχτούμε, Εντάξει, Να έρθουμε λίγο πιο κοντά στον πολιτισμό ε, των Άγγλων. Οπότε εντάξει, μια ισορροπία σίγουρα πρέπει να κρατήσουμε τα δικά μα ήθη και έθιμα. Αλλά θα πρέπει να έρθουμε και πιο κοντά στην αγγλική κουλτούρα. Παραδ Μικρός άκουγα rock και heavy metal ε, καθημερινά δηλαδή και ε, ήμουν πολύ κοντά στην αγγλική γλώσσα mm. γιατί όλα που άκουγα όλα τα lyrics όλα αυτά ήταν αγγλικά δεν άκουγα καθόλου ελληνικά τραγούδια ίσως αυτό με βοήθησε ίσως yeah. okay. και ίσως να ήρθα ε, πιο πολύ όταν άκουγα oasis ρε παιδάκι μου ή όταν άκουγα Beatles ε, στην αγγλική κουλτούρα και okay. περισσότερο πιο κοντά και ήμουν προετοιμασμένος γιατί αυτά άκουγα από ό,τι ήμουν 6 χρόνων 7 χρόνων ε, ναι, πιστεύω ότι βοηθάει, αλλά εντάξει, όχι υπερβολέ. Δηλαδή, σίγουρα το, η ελληνική ταυτότητα θα πρέπει να, να παραμείνει εκεί σταθερή, γιατί είμαστε Έλληνε. Ε, υπάρχει κάποιο, θα είναι, υπάρχει κάποιο στοιχείο ε, σχετικά με την εκμάθηση τη αγγλική γλώσσα που το βρίσκει δύσκολο. Ποιο είναι το, το πρόβλημα, το πρόβλημα εντό εισαγωγικών που βρίσκει στου μαθητέ σου, Ποιο είναι το, το, το κομμάτι που του δυσκολεύει το περισσότερο όταν πάνε να μάθουν αγγλικά. Επιστεύω είναι η σύνδεση, δηλαδή ε, για να περάσουμε από, να κάνουμε τη μετάβαση από μία γλώσσα σε μία άλλη και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ε, συνδέσει με αυτά που θέλουμε να πούμε. Ο εγκέφαλο έχει μάθει να λειτουργεί τελείω διαφορετικά ε, στο κομμάτι, δηλαδή να μιλάμε στα ελληνικά, γιατί μιλάμε σε μία γλώσσα που είναι, ε, έχει έναν δρόμο εντάξει έχουμε μάθει σε αυτόν τον δρόμο τώρα εδώ θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε μία μια γλώσσα που έχει δύο δρόμους εντάξει έχει δηλαδή τον δρόμο των ελλην, της ελληνικής σκέψης και μετά έχει τη μετάβαση στην αγγλική γλώσσα οπότε γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή δημιουργεί αυτή την, τη σύνδεση από την ελληνική στην αγγλική ε, αυτό είναι αναπόφευκτο. Εντάξει, στον πρώτο καιρό θα πρέπει να κάνουμε μεταφράσει μέσα στο, στο μυαλό μα. Αλλά μετά σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να επιδιώκουμε να, να, σκεφτόμαστε αγγλικά. Οπότε για να δημιουργήσουμε δύο διαφορετικά μονοπάτια. Όταν μιλάμε ελληνικά, σκεφτόμαστε ελληνικά. Όταν μιλάμε αγγλικά, σκεφτόμαστε αγγλικά. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο δηλαδή σε αυτή την, την κατάσταση. Ε, ναι, πιστεύω ότι αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν όλοι οι μαθητέ και ιδίω αυτοί που πάνε πρώτη φορά στην Αγγλία. Δηλαδή αυτό πήγα να ρωτήσω τώρα και με, μου το απάντησε ότι το σωστό ποιο είναι να σκεφτόμαστε αγγλικά ή να σκεφτόμαστε ελληνικά δηλαδή προφανώς στην αρχή σκεφτόμαστε ελληνικά και μετά το μεταφράζουμε αλλά ποιο είναι το σωστό αν αρχίζουμε και σκεφτόμαστε αγγλικά κατευθείαν πάει να πει ότι έχουμε βρει έτσι τη, τη χρυσή τομή. Πιστεύω πω ναι, απλά το θέμα είναι εντάξει, μετά είναι και άλλα γραμματικά και συντακτικά μέρη, λεξιλογικά. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε στο καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο όταν σκεφτόμαστε αγγλικά και μιλάμε αγγλικά. Δεν υπάρχει αυτή, το, αυτό το μπέρδεμα μεταξύ των δύο γλωσσών, γιατί εντάξει, κάθε γλώσσα είναι διαφορετική. Και οι δύο βέβαια είναι δυτικέ γλώσσε. Η, ε, η, αγγλική γλώσσα έχει πολύ μεγάλη βάση στην ελληνική γλώσσα και στη λατινική. Δηλαδή, στη, στο, στο, στη λατινική. Μετά από εκεί και πέρα, ε, είναι, είναι, είναι κομμάτι το οποίο άμα σκεφτόμαστε αγγλικά αρχίζουμε και δρούμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο και μπαίνει ο εγκέφαλός μας σε ένα, σε ένα mode που πάντα λειτουργεί έτσι και οπότε πιστεύω ότι είναι, είμαστε στον καλό δρόμο είμαστε σε καλό δρόμο δηλαδή για να, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε βάσεις για κάτι καλύτερο στο κομμάτι της επικοινωνίας Βλέπεις μαθητές που έχουν έρθει με πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο σε σένα Χωρί mm -hmm. να ξέρουν καθόλου καλά αγγλικά ή σχεδόν καθόλου, και να πούνε: Εγώ έχω το κίνητρο να mm -hmm. μάθω σωστά αγγλικά. Και παίζει ρόλο σχετικά με αυτού που έχουν το κίνητρο και με αυτού που δεν έχουν. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι εγώ το φανταζόμουν όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι δηλαδή με το κομμάτι της, του, του Applied Linguistics και ε, όλο του, το κομμάτι των Αγγλικών σαν δεύτερη γλώσσα. Δεν το φανταζόμουν αυτό, γιατί έχω δει τα οποία ενώ έχουν τεράστια skills. Ε, ξέρουν, πολύ, ξέρουν πολύ καλά αγγλικά, ε, είχαν πολύ καλό επίπεδο δηλαδή γνωστικό ε, Δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν γιατί δεν είχαν το motivation Αυτό που λέμε δηλαδή το, την όρεξη ναι, για να δουλέψουν και έχω, έχω, έχω παιδιά τα οποία είναι μαζί μου τώρα κάνουν μάθημα τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια Τα οποία ε, δεν ξέρουν την αλφαβήτα στα, στα αγγλικά ε, Και έχουν περάσει, ε, ο ένα από αυτού είναι σε πανεπιστήμιο στην Αγγλία, δηλαδή, εφόσον ξεκίνησε μαζί μου αγγλικά, έφτασε να δώσει IELTS, πήρε το IELTS, μπήκε στο πανεπιστήμιο ε, και τώρα ουσιαστικά είναι στο δεύτερο έτος του πανεπιστημίου. Το έχει περάσει όλα τα μαθήματα. Με το λιγότερο που έχει περάσει είναι Merit, όλε τι εργασίε και όλα αυτά. Δηλαδή, από το μηδέν. Ένα άνθρωπο που ξεκίνησε από το Είσαι. μηδέν. Αλλά έχει τρομερή όρεξη. Όταν μιλάμε, δου, ε, διάβαζε την ημέρα τρει ώρε σταθερά την ημέρα αγγλικά για ένα χρόνο. Τρει ώρε. Αλλά το είχε στην. ήταν στρατιώτη. Το είχε δηλαδή στο πρόγραμμά του. Ε, ναι, και, έχουμε και έχω, είχα και μαθητέ οι οποίοι ενώ ήταν πολύ ταλαντούχοι και είχαν πολύ μεγάλο ε, υψηλό γνωστικό επίπεδο, δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν. Ε, ναι, εντάξει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα αυτό. Και φαντάζομαι παίζει ρόλο και η προσωπικότητα του μαθητή, όχι μόνο να έχουν το κίνητρο. Ναι, γι' αυτό πιστεύω και ο συμπεριφορισμό έχει πολύ μεγάλη βάση στο, στο κομμάτι τη εκμάθηση, όχι μόνο τη αγγλική γλώσσα, οποιαδήποτε, γλώσσα, αλλά και οποιοδήποτε δεξιότητα, α το πούμε έτσι. Δηλαδή και ο συμπεριφορισμό είναι και μέσα στα σπορ, παραδείγματο χάρη. Δηλαδή, όταν παίζουμε μπάσκετ, το παίζει ποδόσφαιρο κάποιο, υπάρχουν μεγάλα ταλέντα και υπάρχουν αυτό που λέμε hard workers, οι οποίοι πολλέ φορέ εξελίσσονται πολύ καλύτερα από τα μεγάλα ταλέντα. Ε, ναι, νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο. Μιλάνε καλά ελληνικά οι Έλληνε. Ελληνικά σίγουρα μιλάνε. Μιλάνε καλά αγγλικά οι Έλληνε στην, στην, Αγγλία. Ε, το καλό είναι σχετικό. Απλά πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό μιλάνε καλά και μιλάνε καθαρά. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ότι yeah, yeah. Η, 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 η η προφορά μα μας βοηθάει να μιλάμε καθαρά. Απλά εντάξει, αυτό που είπαμε τα σύμφωνα και τα φωνή εντάξει στην αρχή είναι διαφορετικά. Απλά δεν αλλοιώνει αυτό που θέλουμε να πούμε. Ενώ άλλε προ, προφορέ, παραδείγματο χάρη τα γαλλικά, Αλλοιώνουν πολύ δηλαδή το, το νόημα, ή τα ισπανικά αλλοιώνουν πάρα πολύ το νόημα αυτό που θέλουν να πούνε οι Άγγλοι. Εμεί ευτυχώ έχουμε και τον τονισμό, είμαστε κι εμεί μια τωνική γλώσσα, όπω και η Αγγλική φυσικά. Ε, ε, Μα βοηθάει αυτό το πράγμα να τονίζουμε τι λέξει σωστά και να στρεσάρουμε τι λέξει σωστά όταν μιλάμε. Ε, νομίζω ότι μιλάνε καλά. Απλά εντάξει, σίγουρο, καθένα έχουμε, έχουμε, έχουμε προβλήματα, γιατί είναι δεύτερη γλώσσα, δηλαδή δεν μπορούμε να την ξέρουμε όπω οι αυτόχθονε. Ε, αλλά νομίζω σε γενικότερες, σε, σε γενικότερες γραμμές είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί έχουμε και άτομα που δουλεύουν σε κέραιες θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές και σε οργανισμούς. Θάνο, ξέρω πολύ κόσμο και συμπατριώτες μας, οι οποίοι ήρθαν στην, στην Αγγλία και αποφάσισαν να σπουδάσουν. Ήρθαν να δουλέψουν και μετά από λίγο καιρό αποφάσισαν να, να δουλέψουν, να σπουδάσουν αφού δουλέψανε. Mm -hmm. Τι χρειάζεται για να το κάνεις αυτό, δηλαδή για να πας σε ένα... Αγγλικό κολέγιο, σε ένα αγγλικό πανεπιστήμιο. Ποια είναι τα χαρτιά που πρέπει κάποιο ε, να χρειαστεί για να μπει σε αυτά τα πανεπιστήμια ή ναι. κολέγια. Ναι, τώρα κατά κύριο λόγο, αναλόγω τώρα τι, τι υπάρχει, τι έχουν βγει και γύρω, μετά το Brexit, έχουν βγει διάφορα τα οποία, διάφορε τροπολογίε, νομοθεσίε. Ε, κατά κύριο λόγο, τα πανεπιστήμια ε, ζητάνε ε, το IELTS. Ε, τώρα για bachelor's degree ζητάνε έξι. Ε, ε, με 6,5 καμιά φορά, κάποια εξαρτάται από τα πανεπιστήμια, ε, σίγουρα όχι κάτω από 5,5 ε, βαθμό, ε, στο academic, right, στο academic ε, format του IELTS. Το IELTS, Σωστά. Ναι, ναι. Mm -hmm, ναι. Στα μεταπτυχιακά ζητάνε 7, πάντα δηλαδή, όπω έχω δει, δηλαδή, από την εμπειρία μου, όλα ζητάνε 7, ε, με κανένα section κάτω από 6,5. Τώρα... Αυτά τα ζητάνε mm. μόνο... Για μαθητέ στου οποίου η γλώσσα του, η επίσημη, δεν είναι τα αγγλικά, σωστά. Ναι, ναι. μπορεί κάποιο να πει, να ισχυριστεί ότι η πρώτη μου γλώσσα είναι τα αγγλικά, επειδή τα τελευταία 5-6 χρόνια επικοινωνώ ε, με αυτόν τον τρόπο στην καθημερινότητά μου. Αλλά αυτό δεν μα κάνει σαν αυτόχθονε. Εντάξει, όταν μιλάμε για πρώτη γλώσσα, μιλάμε πρώτη γλώσσα L1. L1 ναι. σημαίνει όπω εγώ μιλάω τα ελληνικά και εσύ μιλά τα ελληνικά. Αυτό είναι. Μην ε, μπερδευόμαστε. Ε, τώρα, άμα κάποιοι οργανισμοί, κάποιοι κολέγιο, πανεπιστήμια δέχτηκαν, του δέχτηκαν, ε, πιθανότητα είναι επειδή θεώρησαν το επίπεδο του, εφόσον είναι 5-6 χρόνια, είναι πολύ καλό, αλλά όχι L1. Εντάξει, απλά καλό θα ήταν να είμαστε ειλικρινεί αυτό που λέμε, γιατί εντάξει υπάρχουν διάφορα που έχουν γίνει. Ε, το θέμα είναι με το ένα άλλο πτυχίο το οποίο τώρα ζη... ζητείτε τώρα τελευταία είναι σχετικά με τι νοσοκόμε, με, με του nurses και με τι nurses όταν θέλουν να πάνε α, για να σπουδάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο για να κάνουν το πρακτικό κομμάτι, του ζητάνε το GCSE. Ναι. Ε, το οποίο ουσιαστικά είναι το απολυτήριο, σαν να λέμε, ηλικίου. σχολείο α πούμε του αγγλικού. Ναι. Ναι, Τη ελληνικής γλώσσας, το ανάλογο το αγγλικό. Το οποίο εντάξει δεν είναι, και δυο, δεν, δεν είναι δύσκολο αλλά δεν είναι, και, δεν είναι και εύκολο γιατί δεν μιλάμε τώρα εδώ για IELTS, δεύτερη γλώσσα, μιλάμε για πρώτη γλώσσα. Το οποίο έχει μέσα ε, English literature, έχει διάφορα devices, oh. literal, literal devices, δηλαδή πώς χρησιμοποιούνται στο λόγο, μεταφορές, παρομοιώσεις, προσωποποίησεις, mm. σχήμα οξύμορων και τέτοια. Τώρα, αυτά είναι πολύ δύσκολο να τα καταλάβει κάποιο Έλληνα, ε, αλλά δεν έχει το κομμάτι το ακαδημαϊκό που έχει το IELTS Academic. Εντάξει, είναι στο, στην προσωπικότητα και στο χαρακτήρα του κάθε ε, ε, μαθητή πώ ε, θα αντιδράσει. Πώς μπορεί κάποιος έτσι να πετύχει σε αυτό το, στο IELTS writing και reading. Ε, το, κυρίως το writing, το reading ναι, είναι, είναι κάποιες στρατηγικές οι οποίες αλλού χρησιμοποιούμε κάποιες στρατηγικές όπως είναι το skimming, το scanning, δηλαδή που διαβάζουμε για να κάνουμε ένα, μια περίληψη, που διαβάζουμε για να κεντράρουμε σε συγκεκριμένες λέξεις, για να βρούμε συγκεκριμένες απαντήσεις και ακολουθούμε κάποιες στρατηγικές οι οποίες αφορούν συγκεκριμένο τύπο ερωτήσεων στο reading. Τώρα το writing έχει συγκεκριμένη πάλι στρατηγική για το task 1, το οποίο είναι ανάλυση γραφημάτων και το task 2, το οποίο είναι ένα essay που πρέπει να γράψουμε για να, το υποστηρίξουμε με, με, με evidence. Ε, τώρα αυτά είναι... Το writing ιδίω είναι πολύ δύσκολο για τους Έλληνες και για όλους να μπορέσουν να κάνουν adaptation σε αυτό το κομμάτι του academic, δηλαδή για να μπορέσουν να μιλήσουν, να γράψουν ακαδημαϊκά. Οπότε θέλει μια αρκετά μεγάλη προετοιμασία και στην ουσία είναι αυτό που κι εγώ εξειδικεύομαι και οι συνεργάτες μου και έχουμε χτίσει μια τεράστια ύλη πάνω στο IELTS μέσα στο website μας το οποίο είναι, έχει asynchronous learning μαθήματα, δηλαδή ασύγχρονα μαθήματα, μπορεί να τα παρακολουθήσει με πολύ ποιοτικά, με βίντεο, presentations. Με... Μπορεί να μα δείξει λίγο στην οθόνη πώ ναι, ναι. αυτό. Yeah. Τώρα αυτό είναι το, το website σου, precisionenglish.com. Ναι, εδώ τώρα βρισκόμαστε στο, στο environment, δηλαδή στο, στο, περιβάλλον του, του IELTS, του, του course, το οποίο, εντάξει, μας λέει εδώ τα benefits και features, τι, τι είναι, ε, αλλά έχει, για να δεις, να καταλάβεις, δηλαδή, όλη η ύλη είναι τόσο ε, λεπτομερής, δηλαδή, ξεκινάει με το πώς βαθμολογούν οι εξεταστές. Αυτά είναι τα, τα content, table of contents, εντάξει, είναι το πρώτο κεφάλαιο, το δεύτερο κεφάλαιο, ε, έχει e-books, ε, το συγκεκριμένο έχει ε, ε, 11 e-books, 11 διαφορετικά βιβλία μέσα. Ε, τα οποία περιέχουν ακαδημαϊκή, ακαδημαϊκή, ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, ανάλυση του ε, Writing Task 1, ε, ανάλυση του Writing Task 2. Έχει διάφορα πράγματα εδώ, όπω βλέπεις βίντεο, βιβλία, εξετάσει για το κάθε κομμάτι. Είναι το πιο λεπτομερής, Έχει κάποια ραντεβού μαζί με τα οποία θα μπορούμε να μιλάμε face to face, άσχετα είναι σύγχρονο. Δηλαδή, έχει και το hybrid το κομμάτι το οποίο θα μπορούμε να μιλάμε ένα μισά ώρα μαζί. Ε, πολύ, πολύ μεγάλο. Uh, Α το πούμε, content. Uh, μετά έχει uh, Introduction to Advanced uh, Writing Techniques, δηλαδή τι είναι τα concessions, τι είναι το hedging, τι είναι το mineralization, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται κάποιος να γράψει ένα καλό band, δηλαδή από 7 και πάνω, όλα αυτά. Έχει το Academic Vocabulary, ένα άλλο e-book μέσα στο, στο course. Uh, γενικότερα έχουμε, uh, έχουμε courses, τα οποία όπως είναι το, το Business English, πάλι uh, πολύ λεπτομερή courses που έχουν διάφορα πράγματα μέσα, presenting ideas and information κτλ. Πολύ χρήσιμα πράγματα τη αγγλική γλώσσα για να μπορέσει κάποιο να αισθάνεται σίγουρο. Και τώρα πηγαίνει και στην τελευταία έτσι ε, ερώτηση. που Μου έλεγε πριν ότι έχει κάποιου δωρεάν πόρου όπω e-books, βίντεο αναλύσει, που δεν έχει να κάνει μόνο με το IELTS αλλά έχει να κάνει με γενικά στο να μάθει σωστά αγγλικά και σωστά business English, legal English, αγγλικά ουσιαστικά για επαγγελματίε. Ναι, ναι. έχουμε τέσσερα, αυτή τη στιγμή έχουμε έξι μαθήματα. Είναι το κομμάτι του business English, το οποίο έχει μέσα το, το presentations και το, το meetings and presentations και έχει το working internationally. Που έχει, είναι αυτά όλα μαζί με καμιά, νομίζω, 26 κεφάλαια. Ε, το πώ το λένε μετά, από εκεί και πέρα, ε, έχουμε το IELTS το οποίο είναι 12, κεφ... 12 κεφάλαια και έχουμε μετά Legal English που είναι 8 κεφάλαια που αφορά τη νομική ορολογία στα αγγλικά, ε, έχουμε το English for the Financial Sector είναι και αυτό 8 κεφάλαια. Ε, και Όλα μετά... αυτά, Θάνο, είναι δωρεάν. Δωρεάν, ναι, στο δωρεάν. Στο site, είναι... φοβερό, ναι. φοβερό. Δεν φοβερό μιλάμε για, το... για Τώρα αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος, δεν μιλάμε για tips. <laughs> Μιλάμε, γιατί. Μιλάμε για, ολόκληρο... για ολόκληρο ολόκληρο course. Παραδείγματο χάρη, το, το IELTS είναι 80 ώρε course, δηλαδή 80 ώρε διάβασμα. Φίστευτο. Εγώ δηλαδή έχω ρίξει για όλα τα courses που έχω δημιουργήσει. Βέβαια, αυτά θα βγουν μετά τον Απρίλιο, είναι έτοιμα. Απλά τώρα θα πρέπει να γίνει ένα review μπράβο, από του καθηγητέ και από οργανισμού. Θα το στείλω στο Cambridge, θα το στείλω σε διάφορου για να μπορέσουμε να έχουμε validity και credibility. Ε, αλλά ε, θα είναι δωρεάν 100%. Αλλά Ποιο θα είναι δωρεάν. Θα είναι δωρεάν τα e-books και τα βίντεο. Ε, το, οι εξετάσει, δηλαδή οι ασκήσει και το, το εξεταστικό υλικό, δηλαδή που θα δίνω εγώ feedback ο, ο ίδιο, όχι κάποιο AI machine. Εγώ θα το αναλάβω, να παίρνω τα writing, δηλαδή και θα τα βαθμολογώ και θα του τα στέλνω πίσω. Αυτό είναι, πληρώνεται αναγκαστικά. Οπό, αλλά το, το content, όχι τα tips. Όλο το content του course, το οποίο είναι οργανωμένο, τα πάντα, βίντεο, βίντεο είναι με εμένα. Μωρέα. Καλή τύχη. Ε, όλο είναι δωρεάν και αυτό είναι γιατί θέλουμε να προωθήσουμε τη δωρεάν εκπαίδευση, να βοηθήσουμε κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Α, α, επειδή επίση όλο μου το, το marketing ε, επεκτείνεται στην Ινδία, στην Κίνα και σε, σε, σε φτωχέ περιοχέ τη Ασία, ε, δίνω σε αυτού του ανθρώπου τη δυνατότητα να μπορέσουν να κάνουν κάτι δωρεάν. Οπότε δωρεάν... δεν έχει να κάνει μόνο με, με Έλληνε, γιατί τα αγγλικά είναι, τα χρειάζονται όλοι. Δεν yeah. τα χρειάζονται μόνο οι Έλληνε. Επίση, παραδείγματο χάρη, υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο IELTS, γιατί θέλουν να έρθουν Αγγλία σαν νοσοκόμοι, σαν άλλε ειδικότητε. Ε, οπότε, ναι, εγώ το δίνω δωρεάν αυτό. Απλά εντάξει, αν θέλει κάποια, κάποιο feedback, κάποια συμβουλή, εντάξει, θα πρέπει να πληρωθώ και εγώ για να κάνω τη δουλειά μου. Ε, απλά αυτέ οι χιλιάδε ώρε, εκατοντάδε χιλιάδε ώρε για να κάνω όλα αυτά τα κόρσει, τα δίνω δωρεάν. Τώρα βέβαια υπάρχει μια, ε, ένα ε, μια, ένας έρανος, άμα θέλει κάποιο, δηλαδή προαιρετικό είναι αυτό, εντάξει, είναι ένας έρανος που βάζω πάντα ένα donation, στην αρχή άμα θέλει κάποιο, μπορεί να δώσει χρήματα όχι για μένα, τα χρήματα πηγαίνουν σε, αυτιστικά, σε, αυτισ... σε δομές αυτισμού στην Θεσσαλονίκη, bravo, συγκεκριμένα bravo. Σε, 12, σε 12 δομές αυτισμού, οι οποίες όλα αυτά θα διαφημίζονται μέσα στο, στο website που πηγαίνουν ακριβώς τα χρήματα που θα βάλουν. Ένα ευρώ, δύο ευρώ, μία λίρα, δύο λίρες όποιος θέλει να κάνει donation για να κάνουν λίγο και το καλό σκοπό και έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία και σύνδεσμο με τον αυτισμό, οπότε γι' αυτό το λόγο... Ε, αποφάσισα να κάνω αυτή την κίνηση, να τα δώσω όλα δωρεάν. Όποιο θέλει να κάνει ένα donation, τα χρήματα δεν πηγαίνουν σε μένα, πηγαίνουν σε αυτέ τι δομέ. Και όταν αυτέ τι δομέ ε, έχουν κάποια χρήματα, θα διαλέξουμε άλλε δομέ. Οπότε αυτό είναι το σκεπτικό τη εταιρεία μου. Θάνο, σε ευχόμαστε ότι καλύτερο. Ήρθε στην εκπομπή πριν περίπου 3-4 χρόνια και έχει εξελιχθεί όπω πολλοί επαγγελματίε, αλλά και εσύ έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Και Ευχαριστώ. Λίγο καιρό πριν μα έλεγε για το AI τι θα γίνεται και γίνεται. Οπότε πριν κλείσουμε, δώσε μα έτσι και μια έτσι μια πρόβλεψη για τον επόμενο χρόνο. Τι θα έχουμε να συναντήσουμε. Ε, κοίταξε, το το AI μέσα από τα, όλα αυτά τα short shots και ε, ε, κάποια few shots και όλε αυτέ οι τεχνικέ που δημιουργούν που υπάρχουν στο, στο AI, ιδίω στο education. Εγώ μιλάω για, την, για το για το κομμάτι τη εκπαίδευση. Ε, πλέον ε, Πάμε το καλύτερα στο AQA, στα GCSE, στο English και στα Maths και σε όλα αυτά. Σκοπεύονται να βγάλουν συστήματα AI ώστε να διορθώνονται αυτόματα mm. όλα αυτά. Ναι, δηλαδή υπάρχουν εταιρείε στην Αγγλία, τώρα θυμάμαι ήταν και μία στο LinkedIn που μου στείλανε για να δώσουν, στείλω το email μου για να, για να κάνω μια συνέντευξη, οι οποίες πληρώνουν απίστευτα ποσά, για, σαν salaries δηλαδή, ε, πολύ, ψηλά, πολύ, ψηλά, ποσά, ε, για να ε, είσαι σχεδιαστής ε, AI technology, το οποίο έχει να κάνει με assessment. Εντάξει, assessment, τα οποία θα πάνε σε σχολεία, συγκεκριμένα στην Αγγλία, σε σχολεία ε, ή σε κάποιους άλλους οργανισμούς που έχει να κάνει με το assessment. Είμαι σίγουρο ότι αυτό θα επεκταθεί και στο NHS, ότι έχει σχέση να κάνει με το assessment, στο education. Θα γίνεται αυτόματα, απίστευτα. Ναι. ναι. στην Αμερική ήδη υπάρχει στο κομμάτι το, το legal. Δηλαδή, κάποιε μικρέ υποθέσει δεν κάθονται <laughs> να, κάθονται να τι διαβάζουν πλέον. Βάζουν τι υποθέσει μέσα και βγάζει μια απόφαση το AI στην Αμερική. Wow. Ε, ναι, αυτό αφού... σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν Πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που συζητήσαμε. Μακάρι να είχαμε άλλη μισή-άλλη μία ώρα στην εκπομπή να πούμε κι άλλα, αλλά θα ξανάρθει ο εκεινό που θα τα πούμε ξανά στο YouTube του Χελένικ TV. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σα. Φίλε και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories εδώ στο τέλο του. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα, ίδια ώρα, ίδιο κανάλι. Καλή νύχτα.